Γιάννη, αυτό το σύστημα είναι αμφίδρομο. Δεν είναι δηλαδή σαν το τηλέφωνο τη άμεση δράση ή τη πυροσβεστική, που απλά ο πολίτη τηλεφωνεί και λέει αυτό που θέλει να πει. Εδώ υπάρχει μια διαδραστικότητα. Αφενό, ο πολίτη μπορεί από όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να καλέσει το 112 και να έρθει σε επαφή με όλε αυτέ τι υπηρεσίε. Όμω το σημαντικότερο είναι ότι το κέντρο του 112 μπορεί να ειδοποιήσει του πολίτε για επερχόμενο κίνδυνο είτε από φυσική καταστροφή είτε από οτιδήποτε και μάλιστα με γεωγραφική εγκύτητα δηλαδή με γεωγραφική εγκύτητα δηλαδή εάν το πρόβλημα είναι σε μια περιοχή ε, μια πόλη, στη συγκεκριμένη περιοχή θα ενημερωθούν μέσω των κινητών τους τηλεφώνων οι πολίτε που βρίσκονται εκεί. Επίση, εάν ένα πολίτη βρίσκεται σε κίνδυνο, και καλέσει ε, το 112 για να ζητήσει βοήθεια, αυτομάτως στις οθόνες των χειριστών του θα φανεί σε ποιο σημείο ακριβώς βρίσκεται ο άνθρωπος που διατρέχει κίνδυνο, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορέσουν να πάνε και να τον βοηθήσουν. Αυτά είναι τα νέα δεδομένα που φέρνει το, το τριψήφιο αυτό ε, τηλέφωνο άμεση ανάγκη στον Έλληνα πολίτη, μια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια. Και να σημειώσουμε βέβαια σε όλα αυτά, Θάνο, ότι είναι ένα αριθμό ο οποίο δεν χρειάζεται να έχει κάλυψη. Δικτύου, είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει είτε έχουμε μονάδες πούμε, στο κινητό μας όταν μιλάμε για καρτοτηλέφωνα είτε δεν υπάρχουν ε, κάποιες άλλες προϋποθέσεις που υφίστανται στην κινητή τηλεφωνία. Ακόμα, ακόμα και χωρίς κάρτα SIM ε, είναι έτσι προγραμματισμένο αυτό το σύστημα που να μπορεί να καλεί μέσω των κυψελών της κινητής τηλεφωνίας αλλά ακόμα και από σταθερά τηλέφωνα ακόμα και όταν δεν έχουμε την κάρτα την προπληρωμένη για να κάνουμε τηλεφωνήματα Μάλιστα. μπορούμε να καλούμε αυτό τον αριθμό. Πάνω Σωτήρης, ευχαριστούμε πολύ.